UEFA Champions League ξεκινάει. Ατμόσφαιρα που δημιουργούν εδώ οι οπαδοί, καθώς υποδέχονται τους παίκτες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Το κοινό σηκώνεται για τον ύμνο του UEFA Champions League. Ορίστε οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων. Βαθιά ψιλοκρεμαστή παλιά. Θα πρέπει να βελτιώσει λίγο την ακρίβειά του στις σέντρες, αν θέλει να κάνει κάτι καλό με αυτές. Να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Ο κόσμος στην αμυντική γραμμή κατάφερε και την κράτησε. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Ξεχύνεται μπροστά και όμως είναι γκολ. Αν λάβουμε υπόψη μας τον ελεύθερο χώρο που είχε αλλά και την άνεση χρόνου, δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσει. Έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Δεν είναι πλέον γεγονός. Για να δούμε και τη συνέχεια. Τη στέλνει μακριά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Πολύ έξυπνη παλιά. Πανέμορφη παλιά. Άνοιξε στα δύο την αντίπαλη άμυνα. Τελικά όμως το σουτ που έγινε δεν βρήκε στόχο. Κάθε την παλιά. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το επόμενο γκολ, αν μπει, θα είναι πράγματι καθοριστικό.
ξανά ισόπαλο του σκορ. Το φάγανε στην πιο κρίση. Έτοιμος να σουτάρει. Στέλνει μακρύ. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Ο Μέση με την μπάλα. Μόλις που την έδιωξε. Ο διαιτητής στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η αντίπαλη ομάδα πίεσε πολύ για την ισοφάρηση και τελικά δικαιώθηκε. Όλα είναι ανοιχτά εν ώψη δεύτερου μέρους. 1-1 τα γκόλ έως τώρα, με απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Οι παίκτες βρίσκονται και πάλι στις επάλξεις ως και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Νομίζω εδώ δεν έβαλε καλά το σώμα του πάνω από την μπάλα. Γι' αυτό και πήρε λάθος τροχιά. Το επιχείρησε ξανά. Αναμφίβολα όλη η ομάδα έχει στηθεί γύρω από αυτόν. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι είναι μια ομάδα μόνος του. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Πάει για τον γκολ. Ευκαιρία για γκολ. Πολύ αργός. Θα πρέπει να ενεργήσει πιο γρήγορα την επόμενη φορά. Πράγματι, στο ποδόσφαιρο πρέπει να παίρνεις πολύ γρήγορες αποφάσεις αν θες να κάνεις κάτι καλό. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Κρίσμαν, καλή σκέψη του εδώ. Συνδυάστηκαν ωραία οι δυο τους, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν και τόσο καλή. Βρέθηκε πολλής κόσμος στην μεγάλη περιοχή, αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες στον κόσμο που ανά πάσα στιγμή μπορούν να πετύχουν γκολ από το πουθενά. Αριστουργηματική παλιά, μπράβο του. Εδώ φάνηκε ξεκάθαρα πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι παλιές. Βέβαια, από μόνες τους δεν αρκούν. Χρειάζεται και κάποιος να τις σπρώξει την μπάλα στο πλεκτό. Λίγο έλειψε. Είναι πραγματικός πονοκέφαλος για τις αντίπαλες άμυνες. Δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν... Δεν του άφησε περιθώριο αντίδραση. Και ο Μέση σουτάρει. Αυτή ήταν φάση για σεμινάριο ποδοσφαίρου. Πολύ θεαματική φάση. Τον έβγαλε οριακά στην πλάτη της άμυνας. Αλλά βέβαια αυτός δεν μπόρεσε να σκοράρει. Σήμερα είναι σε μεγάλα κέφια. Αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ζωντανή διαφήμιση για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ίνδαλμα για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον πλανήτη. Μπάλα. Μέση. Πήγε. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλο, ρέφερι. Εδώ. Είναι αρκετά μακριά από το τέρμα, αλλά τέτοιοι παίκτες δεν ξέρεις και ποτέ τι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν. Μεγάλη ευκαιρία. Σουτάρει. Και ναι, είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την Μπαρσελόνα. Μπράβο τους. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαραν το παιχνίδι. Τι να πει κανείς για αυτό το γκολ. Αυτό τον παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως, δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Τα ηνία του μάτς έχοντας πετύχει. Έτοιμος να σουτάρει. Προσπαθεί και πάλι. Τα κατάφεραν. Αν δεν συμβεί πια κάτι απρόοπτο στα λεπτά που υπολείπονται, το μάτς είναι δικό τους. Ο τερματοφύλακας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και οι αντίπαλοι τον τιμώρησαν.
Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του πορτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Διαφορά ασφαλείας. Νικόβι. Επικίνδυνος εκεί. Μέση. Ευκαιρία για γκολ. Υπέροχη προσπάθεια. Άλλο ένα γκολ. Πλέον με προβάδισμα τριών γκολ όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Δεν θα μπορούσε να πει όχι σε μια τέτοια πρόσκληση για γκολ. Συμφωνείς? Αυτό το παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται ακριβά. Όχι και άσχημα για τον ίδιο, φτάνει τα δύο γκολ στον αγώνα. Να και το στήριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Ακριβώς η εκκίνηση που ήθελαν. Τους βάζει στην ιδανική θέση και τους δίνει αυτοπεποίθηση για τα παιχνίδια που έρχονται. Μερικά παιχνίδια δεν θέλεις να τελειώσουν, όπως αυτό για μένα.